Ο Σύλλογος Γυναικών, το ΚΑΠΗ και ο Μορφωτικός Όμιλος Νέου Σιδηροχωρίου για άλλη μία χρονιά αναβίωσε το τοπικό έθιμο σε ημένιδες και πιτεράδες. Με πολύ κέφι, τραγούδι, χορό και φυσικά σουβλάκια και κρασί διασκέδασαν μικροί και μεγάλοι στην κεντρική πλατεία του Νέου Σιδηροχωρίου. Σήμερα να βιώνουμε το τοπικό έθιμο σε ημένιδες και πιτεράδες. Είναι ένα έθιμο που έφεραν οι πρόγονοί μας από το Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης, πριν από 100 χρόνια που έγινε ο ξεριζωμός τους. Οι σεημένιδες και πιτεράδες είναι ένα τοπικό έθιμο που τότε γινόταν την Πιτεροδευτέρα. Τη Δευτέρα μετά την μικρή αποκριά που είναι την Κυριακή σήμερα. Βέβαια, εμείς για πρακτικούς λόγους το κάναμε Κυριακή τη μικρή αποκριά. Οι σεημένιδες ήταν νέοι, 17, 18, 20 χρονών, οι οποίοι ντύνονταν με τη στολή του τσολιά, σε εισαγωγικά. Φορούσαν κρεβατόγυρους για φουστανέλες, φορούσαν μαντήλες πολύχρωμες, φεσάκι στον ώμο, όπλο, μπαλάσκες. Σεημένη στα τουρκικά σημαίνει εύζωνας. Στην ουσία συμβόλιζαν τον ελληνισμό εκεί των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, του Σαμακοβίου, που οι οποίοι βρισκόταν κάτω από τον τουρκικό κλειό. Οι πιτεράδες τώρα ήταν καρναβάλια, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βαμμένο το πρόσωπό τους με πίτουρα, φορούσαν αστεία ρούχα, λινάτσες, οτιδήποτε, γυρνούσαν μέσα στο χωριό, πήραζαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους και έλεγαν «άσε με να στιχάκια». Οι σεημένιδες γυρνούσαν και αυτοί μέσα στο χωριό σε διαφορετική πορεία από τους πιτεράδες και στο τέλος της πορείας τους συγκεντρώνονταν στο διοικητήριο όπου χόρευαν μπροστά στους Τούρκους χωροφύλακες το σεημένικο. Είναι ένας χορός καθαρά του σιδηροχωρίου. Και φεύγοντας, θέλοντας να διακομωδήσουν την όλη κατάσταση, χόρευαν το «Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά». Οι πιτεράδες από την άλλη έκαναν μια δική τους πορεία μέσα στο χωριό και στο τέλος συγκεντρώνονταν όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία όπου γλεντούσαν μέχρι πρωίας. Να συμπληρώσω ότι οι σεημένιδες στους σεημένιδες έβγαιναν οι κυρίες, οι νοικοκυριακές από διάφορα σπίτια και τους κερνούσαν τυρί, αυγό, κρασί. Το τυρί έπρεπε όλο να φαγωθεί καθώς έμπαιναν στην Σαρακοστή. Πολύ ωραία. Να μας πείτε όμως και για τη συμμετοχή σε αυτό το έθιμο στις σημερινές ημέρες, δηλαδή και σήμερα. Να προσπαθούμε να αναβιώσουμε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλο και περισσότεροι νέοι να συμμετέχουν σε όλο αυτό. Τα παιδιά τα οποία είναι ντυμένα σε ημένιδες, τα παιδιά τα οποία είναι ντυμένα πιτεράδες, είναι τα ίδια παιδιά που συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση στο Σιδηροχώρι. Ελπίζουμε έτσι να κρατήσουμε ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα. Παράλληλα βλέπουμε ότι είστε και στην πλατεία εδώ πέρα του χωριού, ψήνετε σουβλάκια και στείνετε ένα μικρό γλέντι. Στείνετε ένα μικρό γλέντι, σε λίγο θα ξεκινήσει η πορεία, θα περάσουμε από τα σπίτια των παιδιών που είναι ντυμένα σε ημένιδες, όπου θα βγουν οι κυρίες, οι νοικοκυρές να κεράσουν στα παιδιά και έπειτα θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στην πλατεία, πιτεράδες και σε ημένιδες, όπου θα γίνει ένα μικρό γλέντι. Και με αυτόν τον τρόπο δίνετε ζωντάνια και στην περιοχή σας. Ναι, γιατί η παράδοση είναι πολιτισμός, οπότε πρέπει να το τηρήσουμε όλο αυτό, πρέπει να κρατήσουμε το σιδηροχώρι ενεργό και ζωντανό.